Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Λιάμη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα για το ίδιο το ξενία. Αυτός είναι ο παραλογισμός του κράτους σε όλο του το μεγαλείο. Δηλαδή προτιμά το κράτος να έχει ένα κτίριο τίνκα στη Βρωμιά, θα λέγαμε εστία μόλυνσης μιας πολύ ωραίας περιοχής της πόλης μας, από το να το δώσει στις τοπικές κοινωνίες να το αξιοποιήσουν. Να γίνει δηλαδή ένα κόσμημα όπως μπορεί να γίνει. Και δυστυχώς όσο δεν γίνεται αυτό, θα έχουμε και τέτοια φαινόμενα, δυστυχώς, σαν αυτό που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε, κύριε Λιάμη. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι, κύριε Νατσούλη. Ο κύριος αυτός που βρέθηκε νεκρός ήταν σε δικό του διαμέρισμα, δεν ήταν μέσα στο ξενία. Α, δεν ήταν μέσα στο ξενία. Ήταν περιοχή ξενία. Ναι, α, ναι, ήταν όχι, περιοχή ξενία. Δεν πειράζει. Ναι, ήταν σε δικό του διαμέρισμα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν κληθήκατε κι εσείς, γιατί μας είπαν για ξενία και είχαμε την εντύπωση ότι ήταν μέσα στο ξενία. Ναι, είναι παρεκκλήσιμο. Όμως και μέσα στο ξενία γίνεται, να μην πω τι γίνεται. Αυτό που είπα ως παρατήρηση, καλό θα είναι σωστό, πραγματικά είναι κάποια σωστό, στιγμή ναι, να το δούμε. Έλεος. Αυτό είναι σωστό, ναι. Βρέθηκε λοιπόν μέσα στο διαμέρισμά του, στην περιοχή του ξενία. Εκεί λοιπόν κληθήκατε εσείς, κύριε Λιάμη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και εμείς σαν δήμος. Μια πολύ έτσι δύσκολη για σας. Κοιτάξτε, τώρα ο δύστυχος αυτός ο άνθρωπος δεν είχε από πίσω του. Δεν είχε άλλους ανθρώπους συγγενείς, ναι, οι οποίοι θα μπορούσαν, παιδί μου, να με ερημνήσουν για όλο αυτό το θέμα. Αναγκαστικά μετά έπεσε το βάρος στο Δήμο. Για να μπορέσετε, δηλαδή μπήκατε μέσα με πολλές μάσκες, μπήκατε, πώς μπήκατε μέσα, κύριε? Μπήκαμε με ειδικές στολές, με μάσκες, αδειάσαμε όλο το διαμέρισμά του από τα πάντα, ό,τι αντικείμενο είχε μέσα. Πρέπει διότι να πούμε ήταν κλειστό. Να το πούμε λίγο και αυτό, ότι λόγω της, των ημερών που ήταν πεθαμένος ο άνθρωπος, μύριζε η περιοχή του ξενία, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Πώς μυρίζει όλη η πολυκατοικία. Δηλαδή, οι κάτοικοι εκεί πέρα της πολυκατοικίας, μπράβο τους για την αντοχή τους και όλα αυτά που περίμεναν τόσο καιρό. Αλλά έπρεπε εμείς σαν Δήμος να δράσουμε. Δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε άλλο έτσι στο έλεος του Θεού όλο αυτό. Έχετε δηλαδή και τέτοιες αρμοδιότητες, κύριε Λιάμη? Δηλαδή, μας έκανε εντύπωση όταν το μάθαμε γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Μάλιστα, έτσι, μάλιστα. Δεν έχει ξανατύχει να το κάνουμε αυτό. Δύσκολο, ναι, πραγματικά. Ναι. Αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Δεν γινόταν. Ναι, ναι. Ο κύριος Λίτσκας ανέλαβε όλη την ταφή του ανθρώπου και τα λοιπά, ας πούμε, ναι, που είναι ο αρμόδιος επιδήμαρχος. Εμείς την καθαριότητα εκεί μέσα. Και την απολύμανση του χώρου για να. Δηλαδή, μπήκατε εσείς και αδειάσατε όλο το σπίτι με όλες αυτές τις μάσκες, φόρμες ειδικές κτλ. Ναι, ναι, όλο το σπίτι. Το απολυμέναμε μετά με ειδικά φάρμακα. Το σφράγγισε ξανά η αστυνομία. Και αποχωρήσαμε. Αποχωρήσατε. Μάλιστα. Ήταν από τις πολύ πολύ έτσι δύσκολες. Πρώτη φορά μπήκατε και σε τέτοια διαδικασία και οι άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι από την υπηρεσία μπήκαν μέσα για να καθαρίσουν όλο το σπίτι? 8 άτομα ήμασταν. 8 άτομα, Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά. Αλλά ήταν μια ανυπόφορη κατάσταση η οποία έπρεπε να λύξει. Δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε άλλο έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά, επαναλαμβάνω, στην περιοχή του ξενία. Στο ξενία, ναι, ναι. Διορθώντας την πληροφορία που δώσαμε στην αρχή για το ξενία, γιατί μας ενημέρωσαν κάτι και ότι ήταν στο ξενία. Οπότε γι' αυτό ίσως έγινε και η παρανόηση αυτή. Δεν έχει σημασία όμως, είναι το ίδιο πράγμα όπως καταλαβαίνουμε. Βέβαια, επαναλαμβάνω, λόγω περιοχής, καλά είναι κάποια στιγμή το ξενία να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και όχι να περιφέρεται από τουριστικά κίνητα υποθηκευμένα δεν ξέρω πού, να περιμένουν τι και ποια αξιοποίηση. Δώστε το στις τοπικές κοινωνίες, έτοιμα πάρα πολλών ετών. Παλιά παίρναν και δάνεια για να το φτιάξουμε και ήμασταν διατεθειμένοι να πάρουμε και δάνεια για να τα αγοράσουμε και να το φτιάξουμε. Κάντε κάτι με το ξενία επιτέλους. Τώρα, κύριε Λιάμη, ναι, μια και είστε στον τομέα καθαριότητας, βλέπουμε πολλές μετακινήσεις κάδων αυτή την εποχή. Φορτώνετε κάδους από γειτονιές και βάζετε καινούριους. Τι έχουμε, πρόγραμμα αντικατάστασης? Έχουμε αντικατάσταση στους παλιούς κάδους, ο οποίος είχαν πάνω από 10 χρόνια να γίνουν. Έτσι τους περιμέναμε τους καινούριους τους κάδους πώς και πώς. Και είμαστε τώρα όλη την εβδομάδα στην αντικατάσταση. Πόσους κάδους θα αντικαταστήσετε, κύριε Λιάμη?
Περίπου 250. Περίπου 250. Για πρώτη φάση, ναι. Μάλιστα. Και σε όλο τον Δήμο, έτσι. Δηλαδή, μπαίνουν σιδερένιοι ή πλαστικοί πάλι. Πλαστικοί. Έχουμε επιλέξει πλαστικούς για να πάρουμε πιο πολλούς, διότι η σιδερένη είναι πιο ακριβή από ό,τι καταλαβαίνετε. Ναι, σωστό. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στις περιοχές οι οποίες είναι τελείως κατεστραμμένοι οι κάδοι, οπότε λίγο στις δημότες υπομονή, σιγά σιγά θα αποκατασταθούν παντού. Ναι. Θέλουμε και έναν κάδο εδώ για πλαστικό στην γειτονιά. Έχουμε κάνει και ένα αίτημα για γενικούς κάδους. Θα σας φέρουμε. Γιατί ξενιτευόμαστε, κύριε Λιάμη, γιατί εδώ τα παιδιά κάνουν μια διαλογή, το πλαστικό τουλάχιστον. Ναι. Τουλάχιστον να έχουμε έναν κάδο να κάνουμε την... Μέρα με τη μέρα περιμένουμε και κάποιους ανακύκλωσης, οπότε θα δούμε και τέτοιους κάδους. Με την ευκαιρία, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν κάποιοι μπλε κάδοι, πώς τους λένε Έλληνα, γενικής ανακύκλωσης. Γενικής ανακύκλωσης. Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά θέματα, ξέρετε, κύριε Λιάμη. Δεν ξέρω αν το εμείς όμως είμαστε πιο μπροστά από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Ρατσούλη, μπορώ να πω. Δηλαδή. Γιατί εμείς κάνουμε διαλογή στην πηγή. Ναι, αλλά είναι δύσκολο για μας όμως, κύριε Λιάμη, αυτό. Εντάξει. Είναι πιο καθαρό. Εμείς κάνουμε διαλογή στην πηγή, δεν κάνετε εσείς. Εμείς οι δημότες εννοώ. Α, οι δημότες. Είμαστε πολύ πιο μπροστά. Ναι, θα ήταν. Ξέρετε, η πιο καθαρή πόλη στην Ελλάδα, να το ξέρετε. Είμαστε πιο καθαρή πόλη στην Ελλάδα. Βεβαίως. Όσοι έχουν πάει διακοπές φέτος θα το είδαν και με τα μάτια τους. Δεν υπάρχει πόλη σαν την Καστοριά τόσο καθαρή και τόσο όμορφη, έτσι. Δεν το συζητώ. Αυτό το όμορφη σίγουρα. Για το καθαρή, να σου πω την αλήθεια, εμείς δεν πήγαμε κάπου αλλού φέτος, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε. Αλλά... Κοιτάξτε, όσοι φεύγαν διακοπές μου στέλνανε φωτογραφίες με σκουπίδια παντού. Μάλιστα. Σε όλα τα νησιά. Δηλαδή αυτό λέει κάτι. Έχω την εντύπωση όμως ότι ειδικά στο θέμα της ανακύκλωσης, αν. Είχαμε τους γενικούς κάδους ανακύκλωσης, τότε πολλά περισσότερα νοικοκυριά θα έμπαιναν σε αυτήν τη διαδικασία να ξεχωρίσουν τα οικιακά απορρίμματα με τα ανακυκλώσιμα. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται τώρα, για να το κάνουμε αυτό που λέτε, χρειάζονται πάρα πολλές σακούλες και πάρα πολλοί σκόπος που να χώροι δεν υπάρχουν και τα λοιπά, για κάθε οικογένεια και για κάθε σπίτι να κάνει αυτή τη διαλογή από μόνη της. Με έναν κάδο γενικής ανακύκλωσης νομίζω ότι θα εκτινασόταν και η συμπεριφορά και η νοοτροπία ίσως πολλών ανθρώπων να ξεχωρίσουν τα σκουπίδια τους. Δείτε. Εντάξει, το και αυτό. Το έχει, λέμε σαν ιδέα. Δεν πιστεύω να έχει μεγάλη διαφορά το να ξεχωρίσει το σπίτι σου τα πλαστικά με τα αλουμίνια, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Από τη στιγμή που θα μπει στη διαδικασία. Είναι πλαστικά, αλουμίνια, γυαλιά, είναι πολλά. Ναι. Χαρτιά. Αν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ανακύκλωση, πιστεύω ότι το κάνει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Και πιστεύω ότι έχει καλύτερο αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε εμείς σε ξεχωριστούς κάδους. Είναι πιο καθαρά. Λοιπόν, εσείς φέρτε ένα πλαστικό εδώ πέρα για πλαστικό στη γειτονιά μας και βλέπουμε και για άλλους μετά. Έκκληση στον κόσμο ξανά να μην πετάει έξω αντικείμενα χωρίς να ενημερώνει την εδώ υπηρεσία. Έξω από το σταθμό μας λέτε. Παντού, όχι μόνο στο σταθμό σας. Παντού. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εγώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Λιάμη και για ένα πολύ δυσάρεστο, επαναλαμβάνω, περιστατικό που κλήθηκαν να αδειάσουν ένα σπίτι με ειδικές φόρμες και μάσκες αντισφυσιοξιογόνες. 8 υπάλληλοι, είπε Έλενα ο κ. Λιάμης. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 8 υπάλληλοι για να μπορέσουν εκεί την περιοχή του Ξενία, που μύριζε πραγματικά από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, από το θάνατο ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ήταν σε προχωρημένη σύψη. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.